Πριν 8 μήνες είχαν τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό και είχαν και τότε προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην ψαροταβέρνα. Μετά από 8 μήνες, όπως λέει ο ιδιοκτήτης, τα ξημερώματα άγνωστος έριξε δοχείο με βενζίνη από το τζάμι της πίσω πόρτας και το μαγαζί του για μία ακόμη φορά τυλίχθηκε στις φλόγες. Πριν 8 μήνες παρά μία μέρα. 19 Ιουλίου, μετά την Αγία Μαρίνα. Τι είχε συμβεί? Τότε είχαν έρθει πάλι το ίδιο σκηνικό, είχαν σπάσει την τζαμαρία και τότε είχαν επιτάξει ένα εκρηκτικό μηχανισμό. Ναι, πάλι. Σήμερα βάλανε φωτιά με μπετόνι, λένε, μπετόνι βενζίνας. Γιατί το... Όπως πετάξανε τη βενζίνα, σε ορισμένα πιάτα μπήκε, όπως είναι τα πιάτα το ένα πάνω στο άλλο, σε ορισμένα πιάτα μπήκε μέσα και δεν κάηκε. Και όταν σηκώσαμε τα πιάτα για να τα μεταφέρουμε, να... όταν τελειώσαν οι πυρογνώμονες και σηκώσαμε εμείς τα πιάτα για να κάνουμε μια σχετική καθαριότητα, τότε μας μύρισε η βενζίνα και τους ξαναπήραμε τηλέφωνο, ξαναήρθαν τα παιδιά και το βάλανε σε κάτι κουτάκι, ένα κουτάκι δικό τους, να το κάνουν ανάλυση. Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας εξηγεί ότι οι καταστροφές είναι μεγαλύτερες από την προηγούμενη φορά, ενώ δείχνοντας την απογοήτευσή του, σημειώνει ότι οι κινήσεις του δράστη καταγράφηκαν από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και τις εξωτερικές κάμερες που υπήρχαν, το υλικό των οποίων είναι ήδη στα χέρια του ανακριτικού τμήματος πυροσβεστικής. Αυτά είναι παιδί μου από ανθρώπους με πολύ φτωχό μυαλό. Πάρα πολύ φτωχό μυαλό. Κρίμας. Ναι, ήρθανε τα παιδιά της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, τα πήρανε το κουτί που καταγράφει τις κινήσεις εξωτερικού χώρου, εσωτερικού. Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο κατάστημα επικεντρώνονται κυρίως στο τμήμα της κουζίνας, καθώς το δοχείο με τη βενζίνη πιθανότατα ο δράστης το πέταξε όχι από την πλευρά της εισόδου επί της παραλιακής λεωφόρου, αλλά επί της οδού Μητσοτάκη, που είναι είσοδος του καταστήματος από την πλευρά της κουζίνας. Από ό,τι μου λέει, ο μόνο κύριος που ασχολείται με τα μηχανήματα είναι αρκετά μεγάλη. Αρκετά μεγάλη. Κοντεύουμε τα 40 χιλιάρικα εκεί πέρα. Μετά όμως, κυρία, πρέπει να πείτε. Είναι ο υδραυλικός, είναι ο ψυχτικός, είναι ο ηλεκτρολόγος, είναι ο μπογιατζής.